Καλησπέρα σας, τσεκτεκνά ο Κώστας εδώ. Σήμερα θα δούμε ένα πακέτο το οποίο κατά πάσα πιθανότητα έχει έρθει από το Banggood. Πρόσφατα ήρθαν σε επικοινωνία μαζί μου και με ρώτησαν για αν ενδιαφέρομαι να μου στείλουν διάφορα πραγματάκια να τα τσεκάρω. Τους ρώτησα αν θέλουν να μου στείλουν δικά τους πράγματα ή να διαλέξω εγώ. Μου λένε, ξέρεις κάτι, έχουμε ένα μικρό budget και με αυτό το μικρό budget όρισε τι θες εσύ, τι θα ήθελες να δείξεις, τι πιστεύεις ότι θα ήθελε ο κόσμος, ο δικός σου, αυτός που παρακολουθεί το κανάλι σου να δει και δείξ' το. Έτσι κι εγώ έκανα μια επιλογή με κάποια πράγματα τα οποία προσωπικά θεωρώ χρήσιμα. Και ξέρετε ότι όταν εγώ θεωρώ προσωπικά κάποια πράγματα χρήσιμα, είναι όντως χρήσιμα. Οπότε πάμε να δούμε τι διάλεξα. Η αλήθεια είναι ότι πέρασε αρκετός καιρός από τότε. Έχω και γύρω στις 4-5 μέρες που έχει φτάσει το πακέτο και περιμένει να ανοιχτεί. Οπότε πάμε να δούμε τι βρήκα, τι εντόπισα ενδιαφέρον, γιατί βρήκα κάποια ωραία πραγματάκια. Νομίζω, αν θυμάμαι καλά, αυτά που έχω διαλέξει έχουν να κάνουν καθαρά με κατασκευές και με χόμπι ηλεκτροτεχνίας και όχι μόνο. Θα τα δούμε όμως και πάμε. Η αλήθεια είναι ότι το πακέτο έφτασε σχετικά γρήγορα. Έφτασε σχετικά αρκετά γρήγορα. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα είναι αυτό εδώ. Α, ω, ναι. Τώρα που σκεφτόμαι, έχει και άλλο ένα πακέτο και παίζει να είναι από το ίδιο, γιατί έχει και άλλα πράγματα. Λοιπόν, τα δύο πρώτα πραγματάκια που έχει το πρώτο πακέτο που θα δούμε είναι αυτό εδώ. Λοιπόν, ας ξεκινήσω από το απλό. Το απλό είναι αυτό εδώ το κουτάκι, όπως το έχετε δει, το οποίο, αν θυμάμαι καλά, όταν το πήρα, είναι Flux. Το Flux, το οποίο το βάζεις πάνω στις πλακέτες, πάνω στα κυκλώματά σου, σαν τώρα βασικά βόρακας είναι, θα σας γελάσω εδώ. Η αλήθεια είναι ότι δεν το έχω μελετήσει σε βάθος το θέμα, γιατί δεν έχω ασχοληθεί τόσο πολύ. Απλά έκανα κάποιες βλακίες όταν ξεκίνησα να κάνω κάποιες κολλήσεις. Απλά κολλούσα, έβαζα τη μύτη του κολλητηριού που είχα, το καλάι, πάνω στην πλακέτα και είχα καταφέρει να καταστρέψω αρκετές πλακέτες, γιατί δεν συνειδητοποίησα ότι σε tutorial που έβλεπα πολλοί χρησιμοποιούν Flux και υπάρχει και σε μαρκαδόρους και στυλό, και εδώ στην Ελλάδα και είναι αρκετά φθηνό, δεν είναι ότι απλά έτυχε και λέω βάλτε και ένα τέτοιο, αρκετά οικονομικό νομίζω, ένα ακόμα κάτι είναι η τιμή αυτού, το οποίο το βάζεις πάνω από τα κυκλώματα που θες στις πλακέτες προκειμένου να μην επηρεάζεται θερμικά η πλακέτα και να την καίες, γιατί αναπτύσσονται μεγάλες θερμοκρασίες. Νομίζω ότι είναι χρήσιμο. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι αυτό θες σπάτουλα ή πινελάκι για να το αλείψεις. Ενώ το πιο ωραίο που έχω δει είναι μαρκαδωράκι. Το μαρκαδωράκι μάλλον παίζει να πάρω από Ελλάδα. Αλλά δεν ξέρω αν βρω στο Banggood. Οι οποίοι όλος παραδόξως μου άρεσε η συμπεριφορά τους. Όμορφη, ξεκάθαρη. Όχι όπως το Gearbest, το οποίο είναι ό,τι να είναι. Ειδικά το τελευταίο τετραπεντάμινο, το οποίο πραγματικά είναι ό,τι να είναι. Δεν μπορείς να βγάλεις άκρη. Στο Banggood ήταν ξεκάθαρη, τίμη, ειλικρινής και το εκτιμώ αυτό. Λοιπόν. Θα σας ψάξω να βρω μήπως βρω και διαφορετικά άλλα. Είναι αρκετά οικονομικό πάντως, συμφέρει. Και δεν έχει θέμα τηλωνίου ή όχι, περνάει. Λοιπόν. Και διάλεξα. Γενικά, ξέρετε, σας έχω δείξει και στο παρελθόν καλάι. Κολλητήρια. Είχα το δικό μου το μεγάλο, το οποίο δικό μου η αλήθεια είναι λίγο άβολο. Πήρα ένα πιο λεπτό, το οποίο όμως το είχα δείξει και άλλη φορά και σας άρεσε και εσάς. Αλλά πρόσεξα ότι δεν με βόλευε τόσο πολύ όσο θα ήθελα. Το πρώτο τελευταίο βήμα, γιατί το τελευταίο βήμα για μένα θα είναι να πάρω ένα σταθμό. Απλά το είδα ότι είχε πολύ καλές αξιολογήσεις αυτό και το διάλεξα. Είναι αυτό που ρυθμίζει η θερμοκρασία, αν θυμάμαι καλά, το συγκεκριμένο κολλητήρι της Yihua. Yihua λέει πάνω, βλέπετε κιόλας. Το επόμενο βήμα θα είναι να αγοράσω ένα σταθμό. Όταν πω ότι θα το δω λίγο πιο σοβαρά, γιατί προς το παρόν ο χρόνος που έχω δεν είναι τόσος ώστε να πω ότι θα τα δω σοβαρά. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έχει μέσα το πακέτο. Πολλοί φίλοι του καναλιού και προσωπικοί φίλοι, κατά καιρούς με έχετε ζητήσει να σας δώσω link ή να ψάξουμε να βρούμε κολλητήρια. Όντως υπάρχουν πολύ καλές προσφορές, ευκαιρίες και πολύ καλές εναλλακτικές και οικονομικές εναλλακτικές. Παρακολουθώ ένα κανάλι, Ρώσταν, πώς λέγεται ο τύπος, ο οποίος ασχολείται με πλακέτες και έλοιπα τις αξιολογήσεις που κάνει και αυτό σε παρόμοια πραγματάκια. Και είναι όντως, μπορείς από την Κίνα να βρεις πάρα πολύ απλά πράγματα. Δεν χρειάζεται να δώσεις χιλιάρικα για το χόμπι σου.
Λοιπόν, portable thermostat soldering iron. Είναι αρκετά ωραίο. Έχει, τώρα βέβαια είναι και στα αγγλικά, έτσι. Α, μπορείς να βάλεις και διαφορετικές μύτες μπροστά. Ενδιαφέρον. Εγώ όταν το είχα δει, δεν είχα δει ότι έχει μύτες. Και μάλλον δεν έχει, αλλά παίζει να μπορείς να το αλλάξεις. Το ωραίο είναι ότι σας λέω, έχει θερμοστάτη που ρυθμίζεις τι θες, τη θερμοκρασία μάλλον που θες. Μια καρτούλα προφανώς κινέζικη εγγύηση, εδώ γελάμε. Και αυτό εδώ πέρα, tips cleaner. Αχ, ναι! Πω, ναι, χρειαζόμαι ένα τέτοιο. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι τραυματίζει λίγο γιατί είναι σύρμα το οποίο βάζει στη μύτη σου για να καθαρίζει. Τη μύτη, όχι τη δικιά σου, τη μύτη από το κολλητήρι για να καθαρίζει. Αλλά η αλήθεια είναι ότι μπορεί να φτιάξει πολύ εύκολα με Scotch Brite και ένα κουτάκι για να το κλείνει οτιδήποτε. Πολύ ωραίο τύπο το τι υπάρχει μέσα γιατί αγοράζει άλλα και δεν υπάρχει καν. Και ας περάσουμε στο. Α, σε δύο μέρη. Έλα. Η αλήθεια είναι ότι εντυπωσιάζομαι. Για να δούμε τι έχει αυτό. Και δεν το είχα δει ότι είχε βάση. Δεν είχα δει τη βάση. Εν τω μεταξύ, δίπλα ο αδερφός μου έφτιαχνε πόσα πράγματα. Τώρα βρήκε να φτιάξει εργαλείο θήκη και αυτά. Λοιπόν, προσωπικά είχα φτιάξει δικιά μου βάση. Με σύρμα και ένα κομμάτι ξύλο. Το τύλιξα, το έκανα σαν σπείρωμα και έβαζα το κολλητήρι. Είναι πολύ πρακτικό, αλλά νομίζω ότι αυτό είναι πολύ πιο βαλικό γιατί εξασφαλίζει το θέμα του balance, ότι δεν μπαλατζάρει πάρα πολύ. Έχει και σφουγγαράκι, μπορεί να βάλει το δικό σου για να καθαρίζει βραγμένο τη μύτη, έτσι πιο πρακτικό από το σύρμα. Δεν τραυματίζεται τόσο η μύτη προφανώ. Και ναι, έχει τη βάση του και περνάμε στο κολλητήρι. Εν τω μεταξύ, το κουτί, όπως βλέπετε, ήρθε τραυματισμένο, αλλά αυτό δεν μας πειράζει. Ούτως ή άλλως, δεν θα ξαναμπεί στο κουτί, θα μπει εργαλειοθήκη απευθείας. Επίσης, σας άλλαξα το back λίγο έτσι για αλλαγή, με Metroid και δύο PSV. Ας ξεκινήσουμε. Το πρώτο καλό. Ευρωπαϊκή μπρίζα. Ναι, όχι ότι θα είχαμε θέμα, αλλά ξεκινάμε το πρώτο καλό. Λοιπόν, το κολλητήρι μας είναι αυτό εδώ πέρα. Γίχουα 98D. Λοιπόν, η μύτη του είναι αυτή εδώ, είναι η μυτερή. Η μυτερή γενικά σου προσφέρει πολλές εναλλακτικές και ναι, ξεβιδώνει. Που τι σημαίνει αυτό, ότι αν εσύ θες να αγοράσεις, που εγώ δεν έχω αγοράσει, αλλά θα ήθελα να αγοράσω και βλέπω ότι ναι, ωραία. Εάν θες να αγοράσεις, μπορείς να πάρεις διαφορετικές μύτες, διαφορετικά άκρα που με βάζει τώρα σε σκέψη ότι θέλω να αγοράσω καινούργια άκρα γιατί για κάποιες πρακτικές εφαρμογές όπως να κολλάς πολλά πινάκια μαζί, οτιδήποτε θέλεις, διαφορετικές μύτες, μπορείς να τις αλλάξεις. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι το μόνο κακό που ξέρω προσωπικά ότι, και εδώ διορθώστε με αν κάνω λάθος, επειδή η μύτη δεν είναι ενσωματωμένη, η αλήθεια είναι ότι αργεί λίγο περισσότερο να ζεσταθεί. Ενώ αν ήταν πακτωμένη η μύτη, θα ζεσθενόταν ενιαία μαζί με το κεντρικό σώμα, αλλά και πάλι αυτό δεν μας πειράζει. Φαίνεται, αυτό που μου αρέσει είναι ότι είναι αρκετά λεπτό στο χέρι για να το δουλέψει. Το καλό είναι ότι φαίνεται καλό. Τώρα δεν το ξεδιπλώνω γιατί θα γίνει ένα μικρό χαμούλης. Λοιπόν, τα άλλα που είχα ήταν αρκετά μεγάλα και δεν μπορούσε να τα κρατήσει στο χέρι. Οπότε αυτό εδώ βολεύει και βολεύει πάρα πολύ γιατί μοιάζει λίγο μεγαλύτερο από ένα μαρκαδωράκι. Οπότε ναι, είναι ωραίο ειδικά για μικροκολλήσεις. Και περνάμε στο κεντρικό attraction του και το κέντρο λειτουργίας του που είναι αυτό εδώ πέρα. Έχουμε το θερμοστάτ, το heater και πάει να σας πω τις βαθμολογίες θερμοκρασίας τους. Να κεντράρω βασικά. Όπως βλέπετε είναι από τις 90 έως 480 βαθμούς Κελσίου και έχουμε το θερμοστάτη, το heater εδώ πέρα το οποίο αναλαμβάνει να το ζεστάνει. Εδώ βλέπουμε soldering station να το κλειδώσεις. Παίζει, μπαίνει. Μπα όχι δεν μπαίνει εδώ μέσα. Ωραίο θα ήταν να μπορούσε να κρατηθεί κάπου, αλλά εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι όταν δουλεύω με σίδερο, προτιμώ το σίδερο να είναι κρεμασμένο από ψηλά και να το κατεβάζω με βραχίωνα κάτω, ώστε να δουλεύω πιο άνετα για να μην μπλέκονται τα καλώδια μέσα στα χέρια μου. Γενικά εκνευρίζομαι τα καλώδια. Υπάρχουν εναλλακτικές, ίσως να σας βρω, μπορεί κάποια στιγμή να σας δείξω κιόλας πώς να φτιάχνετε πρακτικά κάτι τέτοιο. Και το έχουμε το θερμόμετρο. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι το συγκεκριμένο θερμόμετρο φαίνεται λίγο θαμπό, αλλά θα το βάλω τώρα στο ρεύμα. Αν και η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω. Με το σύστημα εδώ πέρα ελπίζω να μην κάνω κανένα βραχυκύκλωμα γιατί παίζει να αναπτύξει θερμοκρασία. Αλλά δώστε μου 2 λεπτά να το βάλω στο ρεύμα να δούμε. Ω, 343. Βλέπετε. Η οθόνη του είναι αρκετά θαμπή. Πρέπει να έχει σκόνη από μέσα. Αυξομειώνεται, βλέπετε. Ανεβοκατεβαίνει συνέχεια. Και ανάλογα με το πόσο το θες, εσύ το κατεβάζεις και όντως πάει από τους 90 βαθμούς. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορείτε να το δείτε εσείς εδώ πέρα, αλλά
Για αρχή πιστεύω ότι είναι καλά. Για έναν αρχάριο και εδώ το κλείνει. Το οποίο είναι επίση καλό γιατί μου αρέσει. Πολλέ φορέ ξεχνάω το κολλητήρι ανοιχτό. Κακό, πολύ κακό. Και είναι κίνδυνο, ειδικά σε κλειστό χώρο, σε τέτοια γραφεία. Οπότε μπαπ, το ανοίγει και αρχίζει και ξεκινάει. Τώρα είναι χαμηλό στου 90 βαθμού και αρχίζει και παίρνει μπρος ανάλογα με το πώ το θε. Έχει τρει ζώνε, τη λευκή, την μπλε και την κόκκινη, ανάλογα με το πώ θε το heater σου να είναι. Για κάποιον αρχάριο πιστεύω ότι θα κάνει δουλειά. Θέλω να το δοκιμάσω βέβαια, αλήθεια, να δω αν είναι όντως καλό ή όχι. Αλλά για νομίζω έχω διαβάσει πολύ καλές αξιολογήσεις και... Καίει. Ζέστανε κιόλας. Wow, πολύ γρήγορο. Ου, αυτό πόνεσε. Πήγα να πιάσω τη μύτη και μέσα σε πόσα, ούτε 2 λεπτά. Ναι, κακό. Αλλά και καλό, όντως. Δουλεύει, τουλάχιστον η αλήθεια είναι ότι η μύτη του ζεσταίνεται αρκετά. Στο βάλω όμως στην άκρη. Και θα περάσουμε στο επόμενο πακέτο που επίσης ξέρω ότι ήρθε από Banggood και έχει τα υπόλοιπα πράγματα που είχα παραγγείλει. Και τα οποία ας ξεκινήσουμε ένα προς ένα. Τα υπόλοιπα εντάξει, η αλήθεια είναι ότι πιο πολύ το κολλητήρι ήθελα να δω παρά τα υπόλοιπα, αλλά εντάξει, νομίζω θα σας αρέσουν και εσάς. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε τώρα. Πριν από πολύ καιρό σας είχα δείξει το καλώδιο φόρτισης και μεταφοράς δεδομένων Type-C που μου είχε στείλει η Blitzwolf για να δοκιμάσω. Πιστέψτε με, ένα καλώδιο χρησιμοποιώ. Η U-Green τη λατρεύω, την αγαπάω, αλλά ένα καλώδιο χρησιμοποιώ όλη την ώρα. Δεν έχω ξαναδοκιμάσει καλύτερο καλώδιο. Είναι αυτό εδώ, είναι σε Type-C και πήρα και δεύτερο, παραγγείλα και αυτό. Κόκκινο βέβαια, τώρα ξεχωρίζει αρκετά, αλλά δεν με πειράζει αυτό. Γενικά αυτά τα καλώδια της Blitzwolf είναι τσιμπημένα. Έχουν 5-6 ευρώ το καθένα. Αλλά τώρα, αν πει 5-6 ευρώ, πας σε ένα μαγαζί εδώ πέρα και τα πληρώνεις χρυσό. Αλλά, παιδιά, το κακό είναι ότι δεν έχουν τόσο μεγάλο μήκος. Αυτό είναι νομίζω 1 μέτρο. Αλλά νομίζω ότι είναι ότι καλύτερο. Πραγματικά η αντοχή του δεν χαλάει, φορτίζει γρήγορα. Βοηθάει στο να περνάει πιο γρήγορα το ρεύμα από μέσα του. Έχει μεγάλες αντοχές, νομίζω 2,4 plus και φτάνει μέχρι 3 κάποια καλώδια. Νομίζω αυτό είναι 2,4 bear να φύγει να περνάει από μέσα του. Τσεκάρετε, γράφει από το πλάι το 2,4 α, το 3 α. Σημαίνει πόσα αμπέρ αφήνει να περάσει από μέσα του. Οπότε αν έχει τάχει φορτιστεί με ένα τέτοιο καλώδιο, είσαι ακόμα καλύτερα από το να βάλει ένα απλό χάζο καλώδιο. Ναι. Το συνιστώ με κλειστά τα μάτια. Ειλικρινά θα σας έχω από κάτω λίστα με όλες τις εναλλακτικές. Παιδιά, αν ένα καλώδιο με έχει ενθουσιάσει πέρα από τα U-Green, τα οποία είναι γαμάτα, αλλά σε αντοχή και σε... Αυτό δεν χαλάει, δεν τζαλακώνεται, δεν είναι πάρα πολύ καλό. Και η αλήθεια είναι είχα δώσει δώρο και σε ένα μαθητή μου, ένα του iPhone που είχε έρθει, γιατί δεν έχω iPhone, και πραγματικά το είχε λατρέψει και ψάχνει να αγοράσει κι αυτός. Οπότε, κομπλέ, πάρτε το. Είναι εγγυημένο. Α, να δούμε τι άλλο έχει μέσα. Πριν από καιρό, ένας φίλος του καναλιού με ρωτούσε για ηλεκτρικά όργανα μέτρησης, ομόμετρα, αμπερόμετρα, βολτόμετρα ή πολυεργαλεία ή πολύμετρα, να το θέσω πιο σωστά, γιατί είναι πολύμετρο, ψηφιακό πολύμετρο. Είναι αρκετά οικονομικό. Είχα έναν των 5 ευρώ που είχα πάρει κάποτε από τα Lidl, αλλά προφανώς καταλαβαίνετε ότι για κάποιες λειτουργίες δεν είναι ότι καλύτερο. Έτσι λέω, βάλε και αυτό μέσα, γιατί όχι. Χρήσιμο είναι ένα πολύμετρο για αυτά που κάνω. Επίσης, εγώ ψάχνω να βρω και δεν είμαι σίγουρος αν ισχύει για αυτό. Μπορεί και να ισχύει. Πολύμετρο το οποίο να σου δίνει ηχητική ένδειξη όταν αφήνει να περάσει ρεύμα από μέσα του. Γιατί βοηθάει κυρίως όταν θες να φτιάξεις. Επειδή θέλω να σετάρω κάποιες κασέτες από το Game Boy, σε βοηθάει στο να ακούσεις αν περνάει το ρεύμα, αν οι επαφές είναι καλές. Το συγκεκριμένο έχει. Μπαταρία δικιά του έχει, ανοίγει από κάτω. Ανοίγει από κάτω. Νομίζω ότι έχει δικιά του μπαταρία γιατί δεν έχει και υποδοχή φόρτιση, οπότε παίρνει μπαταρίες δικές του. Ελπίζω να ανοίγει. Αν το ανοίξουμε. Μάλιστα. Βασικά το θέμα είναι ότι αυτό παίρνει ένδειξη το ρεύμα λόγω της πλακέτας. Anyway. Το συγκεκριμένο έρχεται και μου αρέσει γιατί μπορείς να βάλεις και τα φτάκια του από εδώ πάνω. Καλό να διαβάζετε τις οδηγίες όλα αυτά. Έχει 2 πινάκια, τα οποία φαίνονται και έξω πρέπει και με προστασία αρκετή μπροστά για να δουλέψεις. Και έχει και 2 ηλεκτρόδια για να το βάζεις μέσα σε κυκλώματα και να μετράς απευθείας το ρεύμα από υποδοχές σόκετ. Οπότε
Ναι. Είναι οικονομικό, είναι πάρα πολύ φθηνό. Νομίζω εκεί στο 10 ευρώ παίζει τιμή του. Μπορεί και πιο κάτω από το 10 ευρώ. Έχω διαβάσει και γι' αυτό καλές αξιολογήσεις. Θα μπει σε δοκιμή και σε λειτουργία. Ήθελα κάτι απλό για αρχή. Έχω δει και άλλα πολύ καλύτερα προφανώς. Αλλά ως αρχάριος χρήστης ξεκινάς με κάτι απλό. Αν και αλήθεια μπορείς να ξεκινήσεις με κάτι πολύ καλό. Αλλά αν δεν έχεις ιδέα. Ξέρω, τα χειρίζομαι, ξέρω να χειρίζομαι παλμογράφο, ξέρω να κάνω πράγματα. Αλλά δεν μπορώ να πω ότι περνάω μεγάλο μέρος του χρόνου μου όλα αυτά. Οπότε ήθελα κάτι γρήγορο, απλό, πρακτικό. Τώρα, αύριο μεθαύριο, αν οι απαιτήσει μου αυξηθούν, θα αυξηθεί και το μέγεθος προφανώς. Προφανώς. Και επίσης μου είχατε ζητήσει κάποιοι από εσάς να δείτε. Και νομίζω ότι για αρχή, για introduction, είναι αρκετά καλή ευκαιρία και εφαρμογή να μπει κάτι τέτοιο στη λίστα. Αρκετά πρακτικό. Θα δοκιμαστεί και αυτό. Και περνάμε στο επόμενο, το οποίο όταν το είδα, μίλησε στην καρδιά μου. Η ψυχή μου φώναξε. Εν τω μεταξύ, στο πλάι ο αδερφός μου έχει την εργαλειοθήκη μου ανοιχτή γιατί έφτιαχνε κάτι. Τυπικά σας είχα δείξει και στο βίντεο που είχα κάνει στο κανάλι ότι με το room tour ότι έχω τα εργαλεία μου μαζεμένα. Έχω άλλα πράγματα εδώ μέσα. Τέλειωσαν. Και το τελευταίο πράγμα που ήρθε βασικά, λατρεύω τα εργαλεία. Αυτό μόλις το είδα, μίλησε στην καρδιά μου. Μίλησε στην καρδιά μου γιατί είναι απλό, είναι πρακτικό, είναι φθηνό και είναι multitask. Δείτε, έχει μία υποδοχή από εδώ και έχει μία υποδοχή από εδώ. Δουλεύει ως απλό κατσαβίδι. Το οποίο απλό κατσαβίδι έχει μέσα υποδοχές αρκετές. Έχει και για Torx και Torx νομίζω λέγονται οι βίδες. Torx πώς λέγονται. Οι απλές, τα Philips έχει διπλά. Τυπικά είναι διπλής όψης. Μπρος πίσω μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις όπως θέλεις. Δηλαδή, ναι. Και έχει και μικρό κατσαβιδάκι. Διπλό βασικά. Επίσης δεύτερο για να βάζεις πιο μικρές υποδοχές όπως είναι αυτές. Το οποίο είναι και αυτό πρακτικό. Άρα τυπικά έχω τρία κατσαβίδια. Γιατί λέω τρία κατσαβίδια. Ενώ είναι δύο. Τυπικά, το απλό. Είναι αυτό εδώ. Οπ. Μπούμ, μπούμ. Ξεβιδώνω. Αλλά υπάρχουν κάποιες στιγμές που χρειάζεσαι κάτι λίγο πιο. Ναι. Οπότε, τυπικά, δείτε τώρα πόσο πρακτικό είναι αυτό το πράγμα και πόσο έξυπνο είναι αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται να μην ενθουσιαστείς με αυτό το πράγμα. Και η τιμή του είναι γύρω στο 5 ευρώ και πιο κάτω από το 5 ευρώ. Δηλαδή, πραγματικά, είναι υπερεντυπωσιακό. Εντάξει, μπορώ να πω ότι αυτή τη φορά έκανα. Ίσως, ναι, μετά το καλάι είναι από τις καλύτερες επιλογές μου. Οικονομική, πρακτική. Και ναι, μ' αρέσει γιατί το είδα και λέω ρε παιδί μου, είναι χρήσιμο. Είναι χρήσιμο γιατί κάποια στιγμή μπορεί να θες να σφίξεις κάτι παραπάνω ή κάτι. Τυπικά χρειάζεσαι έναν τέτοιο βραχίο να μοχλώ. Anyway, αυτά ήταν παιδιά. Ελπίζω να σας άρεσαν. Προσπάθησα να διαλέξω πράγματα χρήσιμα για μένα και ξέρω ότι αυτά που είναι χρήσιμα για μένα είναι και για αρκετούς από εσάς. Αυτά από μένα. Να έχετε μια όμορφη μέρα, παιδιά. Γεια σας και εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο.